Αθλητής από την Ολλανδία. Στα 33 του χρόνια. Χωρίς πολύ μεγάλη εμπειρία. Με λίγους αγώνες, ο Άντωνι Βασπλούντερ. Με προπονητή στη γωνία του, τον θρυλικό Έρνεστο Χούστ. Φαντάζομαι γνωρίζεις ποιος είναι. Το ξέρεις, ε. Εσύ το γνωρίζεις. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Προπονητής και της Μαρία Πανταζή. Αρκετό καιρό είστε μαζί νομίζω, ε. 7 χρόνια, 8. Ναι, ναι. Ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Καλά, έχει υπάρξει εξάλλου αθλητής θρύλος έτσι κι αλλιώς. 4 φορές το K1 στα βαριά κιλά. Σωστά. Της Ιαπωνίας. Από τους πιο ψηλούς νομίζω αθλητές που έχω δει. Στα 107 κιλά. Για να δούμε ο αθλητής του τι θα κάνει. 5 αγώνες. Να δούμε η Ολλανδική σχολή. Είδαμε η Ισπανική σχολή τι έκανε. Αυτός πολύ καλός ο προηγούμενος αθλητής. Χούστ. Καταχειροκροτείται και νομίζω ότι είναι πολύ τα λογικό. Επιβλητική παρουσία του θρύλου του kickboxing. Με τον αθλητή του, αγχωμένο φαντάζομαι, λόγω ότι παίζει με Έλληναν αθλητή. Και ο αντίπαλός του έρχεται με 9 νίκες, 3 ήττες. Mm-hmm. Χωρίς ισοπαλία, στα 20 του χρόνια, 13 χρόνια νεότερος από τον αντίπαλό του. Ο Γιώργος Φουλίδης. Γιώργος Φουλίδης που μένει κοντά στην περιοχή. Στο Μενίδη έφερε πάρα πολύ κόσμο, άρα όπως θα δεις η εξέδρα θα ζητοκαραφιάζει και αυτόν τον πολύ 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 καλό και έμπειρο και δυνατό αθλητή. Έχει το κοινό του, από τη σχολή του Σασαρίδη, Αχαρνές νομίζω, λέγεται η περιοχή. Για να δούμε τη δεύτερη μάχη. Τι θα μας δείξει. Είδες τι γίνεται στο γήπεδο. Ένας... Γιώργος The Spartan Φουλίδης. Νομίζω The Spartan πρέπει να είναι το nickname του. Πραγματικός χαμός. Έχει ιδιαίτερο κοινό, όπως σου είπα, ο Φουλίδης. Του δασκάλου Κώστα Σασαρίδη, που είναι και ο ίδιος διοργανωτής. Από το Μπόντο, όπως καταλάβαμε, ο αθλητής. Εδώ η παρουσίαση. Άντωνι Βαν Σπλούντερ από το Σόκοντζο Τζιμ της Ολλανδίας με προπονητή τον Έρνεστο Χούστ. Μιχάλης Χιούλης Κάτμαν στη γωνία και εδώ. Νεαρός και ο Γιώργος Φουλίδης. Με αρκετή εμπειρία, αν και έχει λίγο άγχος στους αγώνες ο Γιώργος, για κάποιο λόγο. Τον βλέπω ιδιαίτερα φανατισμένο, είναι η αλήθεια. Ναι. Έχει ένα κακό αυτό το παιδί, ένα κακό. Είναι τόσο έμπειρος, τόσο καλός στα σπάρινγκ, στις προπονήσεις. Και στους αγώνες έχει πάντα λίγο παραπάνω άγχος από όσο πρέπει. Να δούμε σήμερα. Να μάθει να διαχειρίζεται την πίεση και το άγχος. Σίγουρα είναι νέος αθλητής, ίσως φταίει και αυτό.
Πάμε να δούμε σήμερα, γιατί σου είπα, εγώ στο γήπεδο δεν πρόσεξα ούτε τα μισά. Άντωνι Βασπλούντερ, ο αθλητής της Ολλανδίας με τα κόκκινα γάντια. Γιώργος Φουλίδης, ο Έλληνας αθλητής με τα μπλε γάντια. Ωραία, απάντησε ο Γιώργος Φουλίδης. Κατευθείαν, με το που ξεκίνησε ο Ολλανδός, αντεπίδεση κατευθείαν. Ωραίο πόδι στα πλευρά, χωρίς να βρει βέβαια στόχο καθαρό. Ξεκινάει με πολλά χέρια, τελείωμα πόδια. Κλασικό Ολλανδικό στυλ. Ωραία, ανταπεθύνθες. Αχ, αυτή τη λέξη δεν την πω σήμερα. Βλέπουμε μια αρκετά ιδιαίτερη... Πόδια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Δεξί-αριστερό low από το Φουλίδη που βρήκανε στόχο, αλλά μια επίθεση του Άντωνη, χέρια και τελείωμα πόδι, το πόδι πέρασε καθαρά. Είναι πιο επιθετικός, βλέπω λίγο Ολλανδός, αλλά είναι σε τιμότητα ο Γιώργος. Ωραία επίθεση μεν του Ολλανδού, χωρίς να βρει όμως στόχο. Πολύ ωραίο δεξί low από το Φουλίδη και αριστερό low από το Φουλίδη. Τα χέρια του Ολλανδού δεν βρήκανε ούτε ένα σημείο. Τώρα βρήκαν, περάσανε ένα πόντο στη γωνία ο αθλητής, αλλά δεν έχει φάει κάποιο σοβαρό χτύπημα. Μπορεί να είναι πιο επιθετικός ο Ολλανδός. Τα low του Ολλανδού περνάνε. Αυτό φοβόμαστε, μην κάνουν κάποια ζημιά στο Φουλίδη. Ξεκίνησε λίγο μεγαλύτερες επιθέσεις ο Ολλανδός. Σε ετοιμότητα μένω ο Φουλίδης, αλλά πολύ περισσότερα τα χτυπήματα του Ολλανδού, χωρίς να παίρνουν στόχο, χωρίς να παίρνουν σημείο. Αλλά μόνο ότι ο άλλος σου χτυπάει, σου ρίχνει πολλά χτυπήματα, ξέρεις, σου παίρνει λίγο την ψυχολογία. Και ας είναι πιο αδύναμα. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, ο Φουλίδης είναι λίγο πιο δυνατός. Αλλά εδώ ωραίο πόδι. Ωραίο δεξιό πόδι στα πλευρά από τον Ολλανδό. Προσπαθεί να κάνει την... Αντεπίθεση. Αντεπίθεση από τον Φουλίδη. Πολύ πιο επιθετικός όμως. Νομίζω ότι έχει πάρει λίγο τις εντυπώσεις των Κρητών. Μέχρι τώρα πρέπει ο Φουλίδης να ξεκινήσει λίγο περισσότερες επιθέσεις ή πιο δυνατά χτυπήματα ώστε να σταματήσει λιγάκι τις σερή επιθέσεις του Ολλανδού. Μην τραβάς. Η παρατήρηση στον Ολλανδό αθλητή. Ωραίες προσποιήσεις και μετά επιθέσεις του Ολλανδού. Βέβαια τα χτυπήματά του είναι το στις άμυνες του Φουλίδη. Δεύτερη φορά που γίνεται η δύο παρατήρηση. Μην τραβάς τα σκοινιά. Ωραίο δεξί παρέ πάνω από το χτύπημα του Ολλανδού από τον Φουλίδη. Προσπάθησε ξανά για το δεξί του Φουλίδης που είναι αρκετά δυνατό. Αλλά δεν βρήκε στόχο. Ωραίο λάκτισμα του Φουλίδη, αλλά ξανά επίθεσε ο Ολλανδός. Τι λες για αυτό τον πρώτο γύρο? Είναι οπτικά, νομίζεις ότι ο Ολλανδός έχει πάρει αμπάριζα τον Έλληνα αθλητή και όμως σημεία. Δεν έχει πάρει πολλά σημεία, είναι η αλήθεια. Δεν έχει πάρει σημεία. Μπορεί αλλά, και ισοπαλίαγο να το έδινε αλλά αυτό τον πρώτο γύρο. Στην εικόνα νομίζεις ότι είναι καλύτερος. Είναι μια τακτική αμυντική από τον Έλληνα αθλητή που είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει το ανοιχτό χτύπημα. Δηλαδή αυτό το δεξί στο κεφάλι που πέρασε τον Ολλανδό, αν πέρναγε και το δεύτερο και δεν έπιανε αέρα, πιστεύω ότι θα είχε πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό ψάχνει, έχω καταλάβει. Αλλά όλα αυτά βέβαια μέσα στο ring φαίνονται. Ερνέστο Χου στη γωνία του Ολλανδού. Και από τη σχολή του Κώστα Σασαρίδη στη γωνία του Έλληνα αθλητή. Και ο Αντρέ Μανάρτ στη γωνία του Ολλανδού αθλητή. Αντρέ Μανάρτ από τους μεγαλύτερους αθλητές και πλέον δασκάλους προπονητών. Είναι μεγάλη τιμή να φέρεις τόσο πολύ μεγάλους προπονητές και τόσο μεγάλες σχολές για μια τέτοια διοργάνωση. Μπορεί να ήταν η πρώτη διοργάνωση του BG Kickboxing Academy, αλλά σκέφτηκε να φέρει τις καλύτερες, τρεις καλύτερες σχολές. Δηλαδή, Αρτούρ Κισένκο, Ερνέστο Χους, Αντρέ Μανάρτ, με πολύ καλούς αθλητές. Έτσι ώστε να υπάρχει μια δυνατή κόντρα στους Έλληνες αθλητές. Δεύτερος γύρος. Για να δούμε, θα κοπεί αυτό το σέρι του Ολλανδού αθλητή. Ωραίος ο Φουλίδης.
Ωραία, είναι λιγάκι πιο ενεργητικός, ξεκίνησε στο δεύτερο γύρο. Κρατάει περισσότερη αντίσταση στα χτυπήματα του. Πολύ ωραία, εσωτερικά low και εξωτερικά του Φουλίδη. Πάρα πολύ ωραία τα χτυπήματα, γιατί αυτά είναι σημεία. Ενώ ο Ολλανδός κερδίζει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής. Δεν έχει κερδίσει δυνατά χτυπήματα. Πέρασε βέβαια τώρα ένα δεξί low και άλλο ένα δεξί low. Και τρίτο δεξί low. Αυτό λίγο κακό τα low. Τα low, να ξέρεις ότι είναι σημεία που τα βλέπει, είναι καθαρά. Αυτό το δεξί που έκανε τώρα ο Φουλίδης είναι σημεία που τα βλέπει καθαρά ο κριτής και ο διαιτητής. Τώρα αυτά τα χέρια δεν έχουν κανένα πόντο, αλλά τα πόδια που βλέπεις είναι συνεχή πόντι και από τον ένα και από τον άλλον. Oh. Ωραίο το δεξί. Πολύ ωραίο το δεξί low του Φουλίδη. Είναι σαφώς και πιο δυνατός. Αν εκμεταλλευτεί τη δύναμή του, πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και κάποιο σταμάτημα στο παιχνίδι. Ναι, αλλά... Θέλει προσοχή. Και τα συνεχόμενα low όμως του Ολλανδού αθλητή, και ας μην είναι τόσο δυνατά, μπορεί να προκαλέσουν κάποια ζημιά στο δεξί μυρό του, στον αριστερό, συγγνώμη, μυρό του Έλληνα αθλητή. Συνεχόμενα χτυπήματα χωρίς πολύ δύναμη όπως βλέπουμε, αλλά έτσι μπορεί να κουράζουν τον Έλληνα αθλητή. Εδώ και να το αποσπούν το στόχο, να μην μπορεί έτσι να βρει κάποιο στόχο ή να σκεφτεί σωστά. Αν το συνεχίσει αυτό, θα είναι μια πολύ καλή τακτική να κερδίσει τον αγώνα, ας πούμε, ο Ολλανδός, με αυτόν τον τρόπο. Που προς το παρόν δεν είναι τόσο δραστικός στους πόντους, αλλά είναι δραστικός στο να ενοχλεί την επίθεση του Έλληνα αθλητή. Ωραία τα δεξιά low του Φουλίδη, στην κόντρα πάνω των χεριών του Ολλανδού αθλητή. Τώρα άρχισε να τα μπλοκάρει μάλλον ο Ολλανδός, γιατί μάλλον άρχισε να πονάει. Το κακό είναι μην αρχίσει να πονάει και ο Έλληνας αθλητής, γιατί είναι συνεχόμενα τα low σε αυτό το γύρο. Είναι πολύ πιο καλή εικόνα από εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή του Ολλανδού αθλητή με τις πολλές επιθέσεις. Δείχνει ότι έχει περισσότερα πνευμόνια, ότι έχει προπονηθεί περισσότερο, ότι το θέλει περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι ο Ολλανδός είναι 13 χρόνια μεγαλύτερος. Ναι, είναι μεγαλύτερος, αλλά έχει λιγότερους αγώνες. Ωραία τα λόγω του Φουλίδη, αλλά συνεχίζει ακάθεκτος ο Ολλανδός με συνεχές επιθέσεις. Αυτό το λόγο έδειξε ότι πόνεσε το Φουλίδη. Ωραίο του Έλληνα αθλητή την ώρα που αποχωρούσε. Πρέπει να φύγει από εκεί όμως. Του πέρασε ένα δεξί πόδι στο κεφάλι νομίζω. Πρέπει να φύγει από εκεί. Δείχνει λίγο πιο κουρασμένος ο Φουλίδης. Και αυτό θα πάρει λίγο τα πάνω του, μπορεί ο Ολλανδός αθλητής. Πώς τον δίνεις αυτό το γύρο? Προβληματικός γύρος για τον Έλληνα αθλητή. Από τα μισά και πέρα έδειχνε να κουράζεται πολύ. Και έχω την αίσθηση ότι έχει μπερδευτεί και λίγο για το πώς θα μπορέσει να φύγει από τα συνεχόμενα, όχι δυνατά, αλλά πολύ ενοχλητικά συνεχόμενα χτυπήματα του Ολλανδού. Να ξέρεις, όταν ένας αθλητής με σωματότυπο σαν του Ολλανδού, λίγο πιο αδύνατος, κοιτάει το πώς θα ενοχλήσει, δηλαδή θα ψάξει να βρει κάποια άλλη στρατηγική, κάποια άλλη τεχνική. Εν αντιθέσει με τον άλλον αθλητή που θα κοιτάξει να βρει το δυνατό χτύπημα. Ήρεμες και οι δύο γωνίες δίνουν οδηγίες όπως βλέπουμε στους αθλητές. Βλέπω ότι ο Μιχάλης Γιούλης προσπαθεί να σταματήσει ένα πρίξιμο πάνω από το αριστερό μάτι. Τρίτος και τελευταίος γύρος λοιπόν. Πρέπει να είναι από το δεξί πόδι λίγο πριν το τέλος του γύρου. Αυτό ακριβώς. Αυτό το δεξί πόδι που πέρασε ο Ολλανδός μάλλον αθλητής στον Έλληνα. Νομίζω ότι αυτός ο γύρος θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Γιατί μέχρι τώρα... Ναι, νομίζω ότι είναι μοιρασμένοι ένας και ένας οι γύροι. Για να δούμε. Και οι δύο αθλητές κουρασμένοι, να δούμε ποιος θα δείξει περισσότερη ψυχή. Να δούμε αν θα συνεχίσει αυτό το σερί ο Ολλανδός. Ωραίο, τα δεξιά low του είναι πολύ ωραία και είναι ο τρόπος για να πάρει και τους πόντους, γιατί τα χέρια, πολύ ωραίες οι επιθέσεις, ενοχλούν πάρα πολύ τον Έλληνα αθλητή, χωρίς να παίρνουν κάποιο συγκεκριμένο σημείο, δυνατό σημείο. Ωραία αποφυγή του Έλληνα αθλητή, αλλά κράτησε στο τέλος. Προσποίηση και από τους δύο αθλητές.
Ένα πάλι δεξιλό και πάλι ξεκινάει την επίθεση ο Ολλανδός. Δεν απάντησε ο Έλληνας. Δείχνει λίγο πιο κουρασμένος ο Έλληνας. Ίσως από αυτά τα αναπάλα χτυπήματα του Ολλανδού. Στον αέρα τα χτυπήματα του Έλληνα αθλητή. Στις άμυνες όμως τα χέρια του Ολλανδού αθλητή. Αλλά τα πόδια του Ολλανδού αθλητή βρίσκουν σημείο. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολλανδός, φοβάμαι ότι ο Έλληνας μπορεί και να μην τα καταφέρει. Δείχνει πιο εμψυχωμένος ο Ολλανδός αθλητής, με περισσότερο κουράγιο, που του ρίχνει πολύ δεξιά low. Έχει καταλάβει ότι το πόδι του Έλληνα αθλητή έχει τραυματιστεί, ταλαιπωρηθεί. Ωραίος και ο Έλληνας, ένα δεξί low. Αριστερό χέρι, δεξί πόδι και άσο 2. Και ξανά δεξί πόδι και χέρια. Κράτημα από τον Έλληνα αθλητή, δείχνει λίγο κουρασμένος σε σχέση με τον Ολλανδό, έτσι, όχι ότι ο Ολλανδός δεν είναι. Υπάρχει παρατήρηση για κράτημα. Εντάξει, δεν είναι κακό να κρατάς, γίνεται η παρατήρηση, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ωραία, του πήρε μερικά σημεία, αλλά ο Ολλανδός συνεχίζει ακάθεκτο σε αυτό το σερί γροθιών και λακτισμάτων μαζί. Είδες, ενώ μπορεί κάποιος αθλητής να μην είναι τόσο έμπειρος, τελικά μπορεί να έχει περισσότερο πείσμα, περισσότερο πάθος και να βρίσκει τη δύναμη στην τελευταία στιγμή. Αν δεν κάνει κάτι δραστικό ο Φουλίδης, ενώ δεν είναι χτυπήματα που τον πονάνε εκτός από τα low. Ναι, είδες, είχες δίκιο τελικά με τα πολλά κρατήματα. Δεν γίνονταν. Δίκαιη η διαιτησία μέχρι τώρα. Πρέπει ο Φουλίδης να βρει λίγο κουράγιο και να σταματήσει λιγάκι αυτό το σερί του Ολλανδού αθλητή. Πολλά χτυπήματα ο Ολλανδός αθλητής, πολλά χτυπήματα. Μέτρημα. Και όλα νομίζω ότι έχει κάπου τελειώνει. Κοίτα να δεις τι γίνεται το μέτρημα. Το μέτρημα αυτό δεν χτύπησε ή ζαλίστηκε ο Έλληνας αθλητής, αλλά όταν είναι σερί πάνω από 7-8 συνεχόμενα χτυπήματα και δεν αντιδρά ο άλλος αθλητής, δυστυχώς είναι μέτρημα. Και όταν είναι μέτρημα, χάνεται εντελώς ο γύρος. Είναι αυτό το 18 που σου είπα. Για να δούμε τώρα πού θα πάει η νίκη. Αν και... τακτικά νομίζω ότι ήταν εξαιρετικός ο Ολλανδός. Αντρέ Μανάρτ, Ερνέστο Χου στη γωνία. Πιστεύω ότι ο Ολλανδός αθλητής διάβασε πάρα πολύ καλά τον Έλληνα αθλητή και έπαιξε ώστε να τον κερδίσει τακτικά. Τακτικά ήταν άψογος ο Ολλανδός, άψογος. Λοιπόν, και την απόφαση των Γκριτών. Για να δούμε τελικά, είναι δίκαιη η διαιτησία ή... νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Ολλανδός από την, ομάδα του Χούς, τέλος πάντων. Ναι. Εδώ. Ξεκάθαρο νομίζω ήταν. Ήτανε όντως ξεκάθαρο. Εντάξει, το καλό είναι ότι ο Φουλίδης είναι νέος αθλητής. Θα προσπαθήσει λίγο περισσότερο έτσι να αποβάλει και λίγο, θεωρώ, το άγχος του. Κατά αυτό την που προσωπική τον... μου άποψη πρέπει να αποβάλει το άγχος του και να δουλέψει πάρα πολύ την αερόβια γυμναστική, να φτιάξει την φυσική του κατάσταση, την αντοχή του, γιατί χτισμένο κορμί έχει, το θέμα είναι να μπορέσει να κρατάει τους γύρους. Έτσι ακριβώς. Άξια νικητής, νομίζω, ναι, ναι, ναι. Ο Ολλανδός και τακτικά αθλητής. Και... και πολύ σημαντική εμπειρία για όλους τους Έλληνες αθλητές. Δεν έχει σημασία κάποιες φορές χάσεις κερδίσεις. Κάποιες φορές η ήττα είναι και μεγαλύτερη εμπειρία, σου δίνει περισσότερα πράγματα.